Ναι. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Αυτό που όμως είναι γενναίο εκ μέρους σου είναι το γεγονός ότι ενώ ξέρεις ότι συνήθως δημιουργούνται αντιδράσεις, εξακολουθείς αυτό. Ναι. Και δεν είναι τώρα, δεν είναι με το podcast. Εγώ θυμάμαι ένα εξώφυλλο που είχαμε κάνει πριν από χρόνια. Είχες πει ότι. Η εγκυμοσύνη είναι η χειρότερη εποχή της ζωής μου. Αυτό. Ναι. Και είχες πει επίσης ότι το παιδί με τσάκεις οικονομικά. Το να έχω παιδί. Ναι. Που είναι αλήθεια. Και τα δύο. Δηλαδή. Είναι αλήθεια. Κοίτα, ήταν και επιλογή μου, ε. Γιατί ξέρεις τώρα, νέα μαμά με τύψεις που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, το παιδί πριν περπατήσει είχε 30 ζευγάρια παπούτσια. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν είναι. Σαφέστατα είναι ένα έξοδο να έχεις ένα παιδί. Εννοείται. Γιατί, αλλά είναι στο χέρι σου μέχρι πού θα το πας. Εγώ ήμουνα σε. Είμαι από αυτές τις μαμάδες που επειδή ένιωθα φοβερές τύψεις, κάθε φορά που γίναγα σπίτι έπαιρνα και κάτι. Ναι, ναι. Λέω, όλο λάθος. Και πόσο κακό κάνεις, παιδί αυτό. Πώς! Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τα έλεγε σε μια εποχή που μιλούσαν μόνοι οι μανούλες. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, ναι. Εσύ διέλυσες το μανούλα. Το μανούλα celebrity. Ναι. Σήμερα τι έγινε, συγγνώμη τώρα που πιστεύω. Σήμερα τι έγινε με το σκύλο. Δηλαδή, σήμερα. Εσύ ήσουν καλεσμένη στην εκπομπή και πώς πάω να σε κουκλάρω. Ναι. Δεν είδα τίποτα και πάω στις ειδήσεις να δω. Και ο σκύλος και η Μαρία Σολομού δεν μπορούσε να πετάξει με την εταιρεία. Άκου τώρα. Ωραία, το δυνατό λύσουμε. Το podcast είναι 40 λεπτά, το podcast. Ναι. Παλιό story, podcast είναι αυτό. Το story ανέβασα. Τρία. Δεν μπορεί να μην έχεις ακούσει όλο το story αν θες να κάνεις θέμα σε κάποια εκπομπή. Βάλε το όλο το story που λέω, βεβαίως εγώ φταίω, γιατί δεν είναι ενήμερη ότι πρέπει στις πτήσεις εσωτερικού όταν να έχεις. Όταν μεταφέρεις σκύλο, ναι. Να έχεις βιβλιάριο. Αλλά όταν κλείνεις ένα εισιτήριο, πέρα από το, σου βγάζει από κάτω και το κλείσα με το σκύλο. Δηλαδή δεν πήγα εκεί έκπληξη, όπ, έχουμε και ένα ζωάκι. Έκλεισα, πλήρωσα για το σκύλο. Δεν πρέπει να σου βγάλει όπως μου βγάλε pop-up, παρακαλούμε να έχετε την ταυτότητά σας ή οτιδήποτε άλλο μου ζήτησαν. Και την ταυτότητα του σκύλου. Καλά, είναι λογικό. Όχι, γιατί δεν πάω Αμερική. Ναι. Τι λες, κανότητα στο πλοίο δεν μπορούσα να πας χωρίς βιβλιάριο. Τι λες, εγώ δεν έχω δείξει ποτέ το βιβλιάριο του σκύλου μου και το λέω εδώ. Πουθενά δεν μου το έχουν ζητήσει. Όχι, δεν ξέρω γιατί, επειδή είμαι αναγνωρίσιμη. Προφανώς. Σε κανέναν φίλο μου ποτέ. Και ταξιδεύουμε 10 άνθρωποι με σκυλιά. Ποτέ. Εμένα που όταν είχα σκύλο, παντού μου ζητούσε. Ποτέ. Και γιατί αν μου το είχα ζητήσει, θα το είχα. Ναι, ναι. Δεν είμαι τρελή. Τέλος πάντων, εγώ επειδή. Δεν είμαι τρελή σε αυτό. Είμαι πολύ τυπική σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Και δεν θέλω να νομίζει κανείς ότι χρησιμοποιώ την αναγνωρισιμότητά μου για να. Όταν λέω σε άλλη εταιρεία δεν μου έχουν ζητήσει ταυτότητα, εγώ πετάω 2 χρόνια κάθε εβδομάδα Θεσσαλονίκη. Mm. Με χαιρετάνε στον έλεγχο. Τι κάνεις, μαράκι. Επειδή σε ξέρουν. Ωραία. Τώρα λοιπόν πέταξα με μια άλλη εταιρεία, δεν είχε υποσημείωση. Κακώς δεν το πήρα μαζί, αλλά φάουλ δικό μου. Ναι. Θα γυρίζει η μαύρα ασυνόδευτη. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεις μια κρίση, όταν έχεις τα κάνεις με ανθρώπους, είναι πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Το ότι δεν βγαίνει ένας υπεύθυνος να μου μιλήσει, και περιμένω εγώ ένα τέταρτο και λέω, σας παρακαλώ, φέρτε έναν άνθρωπο να το εξηγήσω, να μου δείξει που το γράφει, είμαι τρελή. Και έρχονται με ύφος. Όχι, 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 όχι. Τέλος πάντων, τσακώθηκες εσύ εκεί στο αεροδρόμιο. Ναι. Αυτό και, τώρα πώς έγινε και όμως μετά θέμα. Πήγε, έγινε, πάρτε στο Twitter. Α, έγινε, πάρτε στο Twitter. Γιατί προηγήθηκε η Ζέτα χθες. Και έγινε στο καπάκι αυτό. Ζέτα, έγινε και το καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα. Πάντα υπάρχει, ρε παιδί μου, μια. Δηλαδή οι άνθρωποι. Πώς να το πω ευγενικά. Θέλω να πω ότι εμένα τα μηνύματα που έλαβα ήταν αυτά 100. Τα 3 ήταν μάθε να διαβάζεις από πιλότους και από αεροσυνοδούς. Ναι. Έχω ιστορίες που αν τις ανεβάσω θα σας σηκωθεί η τρίχα. Μου στέλνουν οι άνθρωποι σε εντόνια τόσα, τι τους έχει συμβεί. Ναι, φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει μια καλά, όλοι έχουμε μια ιστορία. Όλοι έχουμε για όλες τις εταιρείες. Γίνονται ναι, δεν ξέρω, θέματα, αυτά, αλλά τέτοιο μένος, δηλαδή εμένα δεν μου είπε κανείς, λες λάθος, εκτός από κάποιους πολύ συγκεκριμένους. Δεν θεωρώ ότι η αναγνωρισιμότητα. Αυτό έχει είναι, να κάνει εκεί στήθηκε όλο το πάρτι. Ωραία, το πάρτι γιατί του συμφέρει να το στήσει. Ωραία, έτσι να το πάρτι. Πώς το αντέχεις όλο αυτό. Που δεν είσαι αυτό. Δεν είσαι άνθρωπος. Δεν θες καυγά. Δεν θέλω. Ναι, πώς γίνεται όμως. Δεν τσακώνομαι. Εγώ δεν θα είχα βγει από το σπίτι και εγώ. Εγώ δεν τσακώνομαι. Είμαι λίγο έντονη σε αντιδράσει μου, αλλά είμαι έντονη και στη χαρά και στα νεύρα. Δηλαδή είμαι. Θερμό έμει λίγο σε αυτά τα πράγματα. Μιλάω λίγο έντονα. Αυτό δεν ξέρω γιατί παρεξηγείται για νεύρα, γιατί πραγματικά δεν με έχει δει κανείς με νεύρα. Λίγοι άνθρωποι με έχουν δει με νεύρα. Όχι, δεν με βλέπουν συνήθως. Αν δεν με νεύρα θα καταλάβουν. Ναι. Αυτό είναι και λίγο αστείο και λίγο εντάξει πέρασε, γιατί δεν ήμουν πάνω στη φάση. Δεν το ανέβασα το story κατευθείαν. Mm. Άφησα μία εβδομάδα να περάσει.